ούτε κατήρθες προς τον θάνατο, η ζωή αθάνατος, ούτε τον Άδη δεν έκρωσας, η αστραπή της θεότητος. Ούτε δε και τους πεθνεώτας εκ των καταρτονίων ανέστησας, ας ε δυνάμεις των επουρανίων εκραγαζόν. Ζωδότα Χριστέ ο Θεός ημών, δώστασι. Είναι ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό να ανάβουμε και φέτος τα κεριά μας από το φως που έρχεται από τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας. Είναι συγκλονιστικό και το γεγονός και αναμφισβήτητο, γιατί δεν γίνεται μια φορά, δεν γίνεται δύο φορές, αιώνες τώρα, κάθε χρόνο, το Μέγα Σάββατο, μέσα από τον τάφο πηγάζει αυτό το ανέσπερο φως. Και μην περάσει από το μυαλό κανενός ο παραμικρός, η παραμικρή υποψία ότι δεν γίνεται το θαύμα. Διότι εκεί, αν εμείς ενδιαφερόμεθα δια την πιστοποίηση του θαύματος, πολύ περισσότερο οι εχθροί της Ορθοδοξίας είναι έτοιμοι να μας ντουφεκίσουν κυριολεκτικά. Γι' αυτό εκείνοι λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα της επιθεωρήσεως και της προσοχής τους να μην μπει ο Πατριάρχης με σπίρτα μέσα ή να μην υπάρχει κάποια έφλεκτη ύλη και μετά θεωρήσουμε ότι έγινε το θαύμα. Το θαύμα γίνεται, και βέβαια πρέπει και αυτό να σας το πω, δεν είναι για τους πιστούς τα θαύματα. Δεν είναι για τους απίστους τα θαύματα, αλλά για τους πιστούς. Οι άπιστοι, ό,τι να τους πεις, ό,τι να ειδούν με τα μάτια τους, αυτοί θα παραμένουν στην απιστία τους και στην σκληροκαρδία τους. Πάρτε αυτό το φως, πηγαίνετε το στις ενορίες σας, ανάψτε το καντήλι του σπιτιού σας και μη φοβάστε. Θα ζείτε κάτω από το μάτι του Θεού που τα πάντα βλέπει και θα νιώθετε τον εαυτό σας στην αγκαλιά του Θεού που τα πάντα στέγει. Είναι συμπέρασμα πλέον όχι δικό μου, ενός κληρικού, αλλά συμπέρασμα που βγαίνει από την ίδια τη ζωή. Είναι, όπως λέμε, η εμπειρία της Εκκλησίας μας. Χωρίς το Θεό δεν μπορεί να κάνουμε τίποτε, ούτε το όνομά μας δεν μπορεί να πούμε. Πολύ δε περισσότερο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό, μεγάλο και σπουδαίο. Με εκείνον τα πάντα μπορούμε. Ελάτε λοιπόν. Δε φτελάμε, δε φως, εκ του ανέσπερου φωτός και δόξα. Καλή Ανάσταση.
Θέλει Αναστάση. Θέλει χρόνο να είστε καλά και εμείς να υποδεχθούμε πάλι το φως. Κύριο Πατσέρας, προηγουμένως, ο κύριος του Βέφρον προηγουμένως. Καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Καλή Ανάσταση.